Αθήνα σήμερα είναι μια μοντέρνα πόλη που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τις κοσμοπολίτικες πρωτεύουσες του εξωτερικού. Διαθέτει ό,τι και κάθε άλλη ευρωπαϊκή μεγαλούπολη, μα πάνω απ' όλα μια άψογη δημοκρατία. Κάθε μέρα η Αθήνα μας γίνεται και ομορφότερη. Τα παλιά καταθλιπτικά κτίρια δίνουν τη θέση τους σε μοντέρνες και άνετες πολυκατοικίες ευρωπαϊκού τύπου. Δεν έχει εξαπλωθεί παντού. Υπάρχουν ακόμα κρατικές γειτονιές με χαμηλά σπιτάκια όπου ζουν οι απλοί και ταπεινοί άνθρωποι του μόχθου. Thank you.
Thank you.
ξέρεις τι ωραία χορεύεις. Σε ευχαριστώ πολύ, Μίκη μου, αλλά δεν μου τώρα για να σου αφήνω. Μαμά! Τζέσι! Τι κάνετε εσείς εδώ! Ήρθαμε για ένα μπάνι με την Τζίνα, την Τζέφ και την Τζούλια. Α, πολύ ωραία. Ο κύριος είναι ένας φίλος, ο Παναής. Χάρηκα. Και εγώ. Ωραία, μια που μαζευτήκαμε όλοι, δεν πάμε να πνιγούμε. Να βουτήξουμε. Και δεν πάμε. Ανοίξε πέρα.
Τζένα, what happened? Πατέρα, βυθίστηκε το Τζένα Γάμα. Τζένα, I know, darling. Πατέρα, αντιδράς τόσο ψύχρεμα. Τζένα, τι θες να κάνω? Πατέρα, 25 ναυτικοί χάθηκαν σε τούτο το ναυάγιο. Τζένα, οι ναυτικοί συνήθως παιδί μου από ναυάγια πηγαίνουν, όχι από μαγουλά. Πατέρα, μιλάς για 25 ναυτικούς, 25 παλικάρια, 25 ηλιοκαμμένους λεβέντες που το εργασμένο δέρμα τους το είχε ποτίσει η αλμύρα, που το κορμί τους είχε την δροσερή ποδιά της θάλασσας και που τα σκληρά τους χέρια θα μπορούσαν να γίνουν μια ζεστή φωλιά για κάθε γυναίκα. Τζένα, βρίσκω την αντίδρασή σου κάπως too much. Πατέρα, ναι, γιατί δεν είμαι αδίστακτη όπως εσύ. Τζένα! Πατέρα, ήξερες από την αρχή ότι το πλοίο δεν έπρεπε να ταξιδέψει. Τζένα, what are you talking about? Πατέρα, το Τζένα Γάμα δεν είχε φουγάρα! Τζένα, αυτό να μην το ξαναπείς, never! Πατέρα! Τζένα! Πατέρα! Τζένα! Πατέρα! Τζένα! Αχού! Το παλικάρι μου, αχού! Κουράζεται η εκπομπία! Τι κουράζει, κύριε Σουτάνο, δεν είναι χιλιάδε καλή μου σκοφραγιά για κάθε ναυτικό που πνίγηκε! Αχ, η εκπομπία μου, τι να κάνεις! Δεν είναι χιλιάδε για να πέφτει το παλικάρι! Δεν ήταν και τόσο ψηλό σαν τώρα σου! Είμαι και αδέκαρος και μπάστας. Δεν καταλαβαίνω τι υπερνήσεστε, κύριε μπάστα. Δεν υπερνήσουμε τίποτα, κυρία Τζένα. Σας λέω πολύ απλά ότι το πλοίο σας δεν πλήρωσε τους όρους ασφαλείας. Μα το πόρισμα της Επιτροπής. Μπάστα, κυρία Κοφάκα. Νομίζω πολύ καλά το πόρισμα. Ενώ το πόρισμα της Επιτροπής. Απλά πιστεύω το πλοίο βρίσκεται εξεπίτηδες για να εισπράξει την ασφάλεια. Δεν νομίζετε ότι είπατε πολλά, Μίστερ Μπάστα. Το Τζένα Γάμα ταξίδευε σε αρίστη κατάσταση. Το Υπουργείο απεφάνω. Εγώ όμως έχω κάνει προσφυγή στο δικαστήριο, κύριε. Ήον, έχω φράγκα. Έχετε υπόψη σας με ποιους πάτε να τα πάρετε, κύριε Μπάστα. Ναι, κύριε, ήον, έχω φράγκα. Αλλά εγώ δεν βλέπω την δικηγορία σαν επάγγελμα. Αλλά σαν λειτουργήμα. Που υπερασπίζει το δίκαιο των φτωχών και των κατατρεγμένων αυτή τη ζωή. Χαίρετε. Να πει την αλήθεια. Αχ, παιδί μου, έχει κλείσει στόματα με τα λεφτά του από χρόνια. Κι όμως, Μάνα, ξέρω κάποιον που θα μπορούσε να μιλήσει. Ποιος, παιδί μου? Η κόρη του Μάνα. Κι έκανε, αυτή η κάρα που τα νάρα θα μου σπαραμε. Το ξέρεις, κύριε Βλαμπία. Αυτή η κάρα που τα νάρα θα μου σπαραμε. Σήμερα μου τηλεφώνησε και είπε θα πρέπει να μιλήσουμε. Αχ, παιδί μου, τι θα είναι. Γρήγορα, πάρε την κύριε Βλαμπία και πηγαίνετε μέσα, Μάνα. Λυπάμαι, κυρία Εχμοφράγκα, για την ηθική σας κατάδια. Μην γίνεστε σκληρός μαζί μου, γιατί δεν ξέρετε. Ο πατέρας έβαλε να τα πεις όλα αυτά. Άλκη, 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 γίνες άδικος μαζί μου. Εγώ ξαναήρθα εδώ για να σε προστατέψω. Σε παρακαλώ, μη συνεχίζεις άλλο αυτή την έρευνα. Και όχι, δεν έβαλε ο πατέρας μου. Μόνη μου ήρθα για να σε βοηθήσω. Να βοηθήσεις, χα, εσύ, εμένα. Ναι, Άλκη. Νομίζεις εγώ δεν πόνεσα για αυτούς τους 25 ηλιοκαμμένους λεβέντες που το εργασμένο δέρμα τους το είχε ποτίσει η αλμύρα. Που το κορμί τους είχε την δροσερή από διά της θάλασσας και που τα σκληρά τους χέρια θα μπορούσαν να γίνουν μια ζεστή φωλιά για κάθε γυναίκα! Αχ, καμπνό, πώς μπορείς όπως λέτε σε νέα φράγκα να βγεις να καταθέσεις την αλήθεια στην Επιτροπή. Την αλήθεια κατέβες, Άλκη. Άκου, ο πατέρας μου δεν είπε ένα λόγο να βυθίσει το πλοίο. Να δες. Τι είναι αυτό? Το χαρτί αυτό πιστοποιεί ότι όλος μας ο στόλος ήταν ασφαλισμένος στην εταιρεία Fredenberg Bob Foss. Η ασφάλεια όμως είχε διακοπεί εδώ και ένα χρόνο. Άλκη, είπα πολλά που δεν έπρεπε. Γιατί μου τα πες όλα αυτά, Τζένα, έχω φάγκα. Γιατί μου τα πες όλα αυτά. Δεν ρωτάνε τέτοια πράγματα σε μια κυρία. Βέβαια, δεν ρωτάνε τέτοια πράγματα σε μια καρά που τα νάρα, θα μου σκόραμε. Ευχαριστώ.
της και ζημιάς σου. Κι εγώ δεν μπορώ να ξαναπώ. Τζέσι, σε μάθημενε αλλιώς. Με καζίνο, με κούρσες, με κόντερα. Όλα αυτά δεν μου λένε πλέον τίποτα, Παναή. Απόψε κι όλες θα μιλήσω στη μαμά. Μαμά! Μαμά! Μα πώς είναι δυνατόν, Τζέσι, εσύ, η εγγονή του Παύλου του εφοπλιστή Ιωνεφο Φράγκα, να πάρεις ένα μπουζουκτσί για οικοδόμο. Εδώ και μήνες έχουμε συμφωνήσει με την κυρία και τον κύριο Φλωρίδη να παντρευτεί στο Μίκη. Αυτός ο γάμος, παιδί μου, θα είναι σε δύο τεράστιες οικογένειες. Και εκτός αυτού, όλες σου οι φίλες, η Τζίνα, η Τζέφη και η Τζούλια, έχουν παντρευτεί με παιδιά της τάξεώς μας. Και εγώ σου λέω πως αν δεν πάρει το Παναή, θα πω ότι το Τζένα γάμα δεν είχε φουγάρα. Τζέσι! Τζέσι! Τζέσι, καλά και δεν είναι και η μάνα σου και ο παππούς. Ναι, Παναή, μπορούμε να λογονιαστούμε, όποτε χαρούμε. Μάνα, όλοι είναι αυτοί. Εγώ δεν εξαγοράζομαι! Έξω Τζένα έχω φράγκα! Έξω Τζένα έχω φράγκα!
Έξω τζέλια μου φράγκα! Φεύγω, Άρκια, θα γίνεις άδικος μαζί μου! Α, καλά, είναι και πολύ διαφθαρμένη! Τώρα πες μου, Νικόλα, φίλε μου, σε τι κατάσταση βρισκόταν το δύο. Σε όριστη κατάσταση, Νικόλα, παιδί μου! Τι λες, μάνα! Ναι, Νικόλα, παιδί μου, τρεπώσου να μπεις μέσα! Και τότε τι ήθελε εδώ η Τζένα, έχω φράγκα. Εγώ θα σας πω. Πάμε! Πού το γνωρίζετε, δουλεύατε και εσείς στο πλοίο. Άρα, παιδί μου, πήγαινε μέσα! Όχι, μάνα. Θα τα πω όλα χαρτί και καλά, μάλιστα να δέχτε τον μπάστα. Τζένα, Τζένα. Γιατί με έκανες αγαπήσω, Τζένα. Γιατί κάθεσαι και τα είμαι σ' όλα, μωρή! Γιατί έχω αξιοπρέπεια, μάνα. Να σε πιάσω από το κάτσο! Μην την αρνούλα! Σκάσε και εσύ καλό! Το καλάκι δεν ήταν ασφαλισμένο. Άρα και γίνεσαι άδικος μαζί μου. Το ήξερες, αλλά πλέον το ξέρω κι εγώ. Μου τα είπε όλα τον εφετόπαιδο Νικόλας. Όχι, Άρκη, όχι. Φεύγω, Τζένα. Φεύγω, Κώστιχη. Όχι, Άρκη, όχι. Πάμε τα λεπτουδάκια μας. Γιατί μπορεί, ε! Για να γυρνήσω την Τζένα, έχω φράγκα επειδή μου πήρε τον Παναή. Και τον Παναή μπορεί να έκανες αυτά. Να! Να ρίξτε αυτά. Τώρα και το πρόσωπο. Παίρνει την κόρη της Τζένας, την Τζέση. Ψέματα, μάνα! Ψέματα, ε! Κάθε βράδυ κλετοκοπάνε στο Nightclub Tropicana! Πού? Στο Nightclub Tropicana! Πού? Στο Nightclub Tropicana! Τη κοινωνία που στέλνει το θάνατο 25 ναυτικού. Τη κοινωνία που είναι σάπια.
τη κοινωνία όταν δεν. Όχι, άλλο κάρβουνο! Δεν έχετε αποδείξει για αυτά που λέτε, κύριε Πάτρη. Δεν είχαμε χθε, κύριε Ιωνε Κουφάγκα. Αλλά με το πρωί, ο Λεβέντη από εδώ. Από εδώ, Λεβέντη. Θα δώσει κατάλληλο στο Υπουργείο, το Τζένα Γάμα δεν είχε φουγά. Μάνα, μάνα, μου τηλεφώνησαν ότι δεν είσαι καλά. Παιδί μου, η καρδιά μου, νομίζω ότι δεν θα ζήσω το πολύ ακόμα, γι' αυτό άκου. Τι είναι, μάνα? Μη λες αυτή τη λέξη, Άλκη. Δεν είμαι η μάνα σου. Δεν είσαι η μάνα μου? Όχι. Και τι είσαι, θεία μου? Όχι. Ξαδέρφη μου? Σταμάτα, Άλκη. Πατέρα σου είναι ο Ήρωνε Κουφράγκα. Ποιο? Ο Ήρωνε Κουφράγκα. Ποιο? Ο Ήρωνε Κουφράγκα. Ποιο? Ο Ήρωνε Κουφράγκα. Ποιο? Έμαθε ότι ο Ήων Εχοφράγκας είναι πατέρας του. Τώρα πώς θα ζήσουμε, μάνα? Θα πουλήσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Μα δεν έχουμε τίποτα, μάνα. Έχουμε αυτά εδώ τα παράσημα. Τι παράσημα λες, μάνα? Είναι μια παλιά ιστορία που δεν θέλω να τη θυμάμαι. Γιατί δεν θες να τη θυμάσαι? Γιατί είναι μια ιστορία γεμάτη κακουχίες. Ήμουν νέα και ορφανή και ζούσα με τα δύο μικρότερα αδερφάκια μου, τη Φωτούλα και τον Πούλη. Τότε ξέσπασε ο μεγάλος πόλεμος. Μπήκα σε μια αντιστασιακή οργάνωση. Ήταν γίνεται, γιατί δεν πιάνει. Να το το πιάσα. Ο τρία πέντε πηγάδια πέθανε. Εκείνο το βράδυ τον είδα για πρώτη φορά. Αυτόν που έμεινε να γίνει ο μεγάλος μου έρωτας. Ο ένας και μοναδικός. Ο ανυπέρβλητος. Τρία πέντε πηγάδια. Τι με μένω σου, χαίρο πολύ. Κι έτσι ρίχτηκαμε στον αγώνα με καινούργια ορμή. Κάθε τόσο κάναμε σαμποτάζ στο μισητό εχθρό της πατρίδας. Λωρίδη, από εκεί. Το βλέπεις εκεί το φρουρό? Ναι. Απασχόλησε. Καμαράτ, καμαράτ. Τι κάνει, έρχεται? Όχι. Κάνε κι άλλο, κάνε κι άλλο. Δεν καταλαβαίνετε όμως χάρη. Κάνε κι άλλο, κάνε κι άλλο. Μα είναι τελώς ρόλ. Κάνε περισσότερα. Τι να κάνω, να δείξω το καλό μου? Ναι. Για κομ κομ, για κομ κομ. Αγατή μουτσικο εσύ. Πάλια. Μέσα εσένα, τρία πέντε πηγάδια, κερδίσαμε πάλι αυτό το σαμποτάζ. Τώρα όμως, κλειμμένο σούλι, έχω να σας δώσω μια καινούρια επικίνδυνη αποστολή. Να απασχολήσω κάποιο φρουράρι για να είμαι ευχαρίστος. Όχι, κλειμμένο σούλι, πιο δύσκολη. Να απασχολήσω δύο, τρεις, τέσσερις φρουρούς πρωτοχρόνος. Ακόμα πιο δύσκολη. Πόσους να απασχολήσω, εκατομμύρια δύο κεράκια τα έχω. Γεια σα, τι να σου εξηγήσω. Τον βλέπει αυτόν? Ναι. Είναι ο Ριχάιντε Μπίτε, ο νέος αρχηγός της γερμανικής αντικατοπίας στην Αθήνα. Τον πισώ, φτού! Φτού! Αν θέλω να τον πιστώ μας εχθρό, πρέπει να του βλέπεις το σχέδιο. Οι πληροφορίες μου λένε ότι συχνά είσαι στο καμπαρέ Κασαμπλάνκα. Μην το καθυστερείς! Σε ξεπάτωσες. Να
Ποια σταχτοπούτα έχασε το κουμπάκι της? Μα, Ριχάινε, φέρατε εσείς το πατούμενο. Δεν ήταν ανάγκη. Καρμουτήσατε πολύ ωραία, Φρόιλαϊν. Φόλαν. Φρόιλαϊν Φόλα, είστε πολύ ωραία αρτίστα. Ντάκεσεν. Πολύ όμορφο γυναίκα. Ντάκεσεν. Πότε μπορούμε να τα πούμε εμείς οι δύο? Δεν θέλετε, γι' αυτό είμαι εδώ, άλλωστε. Έτσι, μπράβο. Χάιλ Χίτλερ! Τι? Ξέρετε, λατρεύω αρχαία τέχνη και έχω σπουδάσει αρχαία ελληνικά. Άρχοντα πηγαίνε περιμπούσα πολίτροπον. Νομίζετε από όμηρο? Από όμηρο, φυσικά, φυσικά το θέλετε τώρα. Πείτε κάτι από όμηρο κι εσείς. Ξέρω από όμηρο, πώς. Μήπως δεν ξέρετε. Πώς, ξέρω. Για, πείτε κάτι. Όταν θα πάω κυρά μου στο παζάρι, θα σου αγοράσω ένα κοκοράκι. Μα μη μας λέω! Εξυπακούεται! Αν εξυπακούεται θα τα πάμε πολύ καλά. Ναι, γεια! 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 Κι εγώ μια τέτοια γυναίκα θέλω στο πλευρό μου. Μην ψηλώνετε, μη συνεχίζεις. Είμαι δοσμένη στον αγώνα. Στον αγώνα ή στον τρία πέντε πηγάδια. Τι λες, Φλόρεντι! Μάθε λοιπόν πως τον τρία πέντε πηγάδια δεν είναι αυτός που νομίζεις. Τι! Λέγεται Νέστορας Μάτσας και είναι γιος του Κωστού Μαυραγωρή και το σύλλογο Αρτέμι Μάτσα. Τι! Τα λόγια του μετάραξαν, αλλά σε λίγο τα ξέχασα παρασυρμένη από τη δίνη του αγώνα. Όλα, όλα, πού είσαι, όλα, έλα, έλα! Έχουμε καλέ! Να μου τι κάνω, τώρα έχω και αυτό το λυσάρι! Κόμεν, κόμεν! Λίμπε, λίμπε! Μου ξέρεις να μου ρούχι! Λίμπε, λίμπε, ονόθεμα το κεφάλι σου, μα είναι λίμπε, ορίστε! Τσιν, 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 τσιν! Στο μεμόνο σου κάτσι! Βάι! Ήπια από λάθος ποτήρι, πουτάνα. Άρχισα πλέον να φοβάμαι ότι η Γκεστάπο ήταν στα ίχνη μας. Ότι μάλλον υπήρχε ένας προδότης ανάμεσά μας. Είπα μήπως ο 3-5 πηγάδια, μα πώς απάντησα. Πώς ήταν προδότης ένας τέτοιος λεβέντης. Ο μοναδικός άντρας που έκανε την καρδιά μου να σκυρτήσει. Γιατί, παρόλες τις σκέψεις μου όμως, τον είχα πλέον του χεριού μου, χάρη στα μικροφίλη που είχα αρπάξει από τον Ριχάινε Πίτε. Έβγαια και με μια τσούλη, τσούλη ήθελα να πω. Χάρη στα μικροφίλη που άπαξες, οι συμμαχοί μας θα κατατροπώσουν τον άξονα. Το καθήκον μου έκανε Ελληνόπουλα. Είσαι και σεμνή. Έλα τώρα. Δώσ' μου τα μικροφίλ. Δεν ξέρω αν πρέπει να σου τα δώσω. Νέστορα Μάτσα. Πώς με είπες? Αυτό που άκουσες. Γιατί μου έκανες την αλήθεια τι αυτή την χάδια. Δεν είμαι προδότης εγώ τυμμένος Ιούλη, το κατάλαβες. Δεν είμαι. Μήπως δεν είναι προδότης ο πατέρας σου, ο Μαυραγωρίτης. Φάνε τυμμένος Ιούλη. Μη με ραπίζεις άλλο. Εγώ ραπίζομαι περισσότερο γιατί σου κάθισα επειδή ήσουν ο άνθρωπος τρίος. Και όχι ο γιος του δοσύλλογου. Σκουλίκι. Λοιπόν, ναι, τυμμένος Ιούλη. Ο πατέρας μου είναι ο γνωστός κρατέμπορος Αρτέμις Μάτσας. Αυτός ο φίλος και άνατρος που συνεργάστηκε με τους Γερμαναράδες. Αχ, πόσα όνειρα γκρεμίστηκαν! Γι' αυτό τόσο καιρό αγωνίζομαι, για να ξεπλύνω απάνω μου το στίγμα του προδότη. Γιατί δεν μου τα είπες όλα από την αρχή, Τώρα πάει! Πέταξε το πουλάκι! Πρέπει να φύγεις, φύγε! Όχι, τιμημένος Ιούλη, πρέπει να με πιστέψεις. Πονώ, το καταλαβαίνεις, πονώ! Κι εγώ πόνεσα. Αλλά τον έδιωξα. Δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς.
πηγάδια. Πού τον έχουν! Στην κομμάτα του. Θεέ μου, πώς θα τραγουδήσω τώρα! Άους, γρήγορα! Στην φυλακή γρήγορα και στην εκτέλεση γρήγορα! Εσύ και εσύ μαζί! Φόλα, φόλα, γιατί με πρόδωσες! Γιατί με γνήσει, Ελληνοπούλα! Μίλα, και λέγε που έδωσε τα μικροφύλλα. Όχι, δεν μιλάω! Μίλα! Αουτ! Όχι! Αουτ! Όχι! Μίλα, γαμώ το κατήλι μου! Του και σε σένα, γαμώ το φελέκι μου! Του λέγεις το αγαπημένο σου! Πώς αισθάνεσαι, αγαπημένο μου! Πώς να αισθάνομαι, αγαπημένο! Δες το γασμάτσα, συνέκτεγος! Γιατί δεν σκέφτομαστε άλλο! Α φύγε, τι μάγεσαι, μα φύγε! Ακόμα πιστεύεις πως εδώ δεν μας πρόδωσε ο αγαπημένος σου! Δεν είμαι προδότης εγώ! Στο απόσπασμα γρήγορα, στο απόσπασμα εσείς! Για κάτι κι άλλο! Αγάπη μου! Αγάπη μου! Σ' αγαπώ, τρία πέντε πηγάδια! Σ' αγαπώ! Εγώ τι θέλω σου! Σ' αγαπώ! Σ' αγαπώ! Φτούρε που στο χάσαμε το κομμουνάκι στην τεχνή! Ο 3-5 πηγάδια ήταν ανυπέρβλητος. Δεν ήταν όμως και απέθανος. Μία καμπάνα έπεσε στο κεφάλι μου και τραυματίστηκε φανάσα. Οι περιπέτειες δεν είχαν τελειώσει για μένα. Έπρεπε να συνεχίσω το έργο του 3-5 πηγάδια. Έπρεπε και πάλι να φύγω, αφού όμως πρώτα αποχαιρετούσα τα δύο ορφανά αδερφάκια μου. Θα αγγίσεις να γυρίσεις σε βλαμπία? Όχι, αδερφούλα μου. Όσο θα λείπω όμως, θέλω να προσέχεις τον πουλί μας. Να, πάρε και αυτό το σταυρό να σας φυλάει. Είναι της γιαγιάς της Χήλος. Και ποια είναι η γιαγιά η Χήλο? Α, η γιαγιά μας η Χήλο ήταν μια πάρα πολύ σπουδαία γυναίκα που έζησε πριν από πολλά χρόνια σε ένα πολύ όμορφο ελληνικό χωριουδάκι, τους κάτω Μαχαλάδες. Διάλειμμα. Ναι, διάλειμμα. Για όσους δεν κατάλαβα.